Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί, ακόμη ένα unboxing. Συνεχίζουμε δυνατά. Σήμερα θα δούμε κάτι για ποδήλατο, γι' αυτό και φοράω αυτό εδώ πέρα το υπέροχο μπλουζάκι με το αυτοκίνητο για να συνδυάσω τα μεταφορικά μέσα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εσείς ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει να με ακολουθήσετε εδώ στο κανάλι, στο YouTube. Είμαι εδώ για να σας το θυμίζω γιατί είστε και ξεκασιάριδες. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Άρα subscribe και gling-glong για να μπορούμε να παίρνουμε την ενημέρωση ότι ο grigsgr σας ανέβασε το βίντεο, να μπαίνουμε να το βλέπουμε, να κάνουμε σχόλια, να κάνουμε τα like, να συζητάμε, να σας απαντάω, να τα λέμε όλα από εδώ. Μην το ξεχνάτε, subscribe και καμπανάκι. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Όπως βλέπετε, αυτό είναι μέσα στη συσκευασία, την οποία βέβαια εγώ την έχω ανοίξει από πάνω, γιατί δεν μπορούσα να περιμένω, η αλήθεια είναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο, θα την πω την αμαρτία μου και πάλι, είναι από διαφήμιση στο Instagram. Βέβαια είχα ξαναπεί ότι δεν θα ξαναψωνίσω, λέμε τώρα, από το Instagram πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Πώς το λέμε αυτό? Τέλος πάντων. Πάμε να το δούμε. Αυτό δεν το έχω ανοίξει καθόλου, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει καθόλου πλαστικά. Άρα θα το δούμε μαζί τώρα. Είναι αυτό εδώ. Είναι μία βάση για να βάζουμε το κινητό στα ποδήλατα, στις μηχανές. Εδώ βέβαια δείχνει και στα καρότσια και στα σκουτεράκια τα τύπου πατίνια. Είναι της Q-Mount, όπως το βλέπετε πάλι εδώ. Στο πλάι τι λέει? Λέει Quick One Touch, ουσιαστικά είναι για να βάζουμε το κινητό και να το βγάζουμε με το ένα χέρι. Universal, που λέει ότι ταιριάζει σε κινητά από 4 μέχρι 6,5 ίντσες οθόνη. 360 rotation, δηλαδή μπορούμε να το γυρνάμε 360 μοίρες και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Fits most sizes, bike, motorcycle or scooter handlebars. Άρα είναι αυτό που είπαμε ότι ταιριάζει σε όλα. Και το δείχνει εδώ από κάτω να το δείτε. Που έχει το κινητό, έχει τα καρότσια, έχει τη μηχανή, έχει τα σκουτεράκια, τα πάντα. Και τι άλλο λέει? Ότι κρατάει το τηλέφωνο ασφαλές σε κάθε περίπτωση. Πάμε όμως να το ανοίξουμε για να το δούμε. Τίποτα. Λοιπόν, είναι αυτά τα δύο κομμάτια, τίποτα άλλο. Και έχουμε, να δούμε το πρώτο, που αυτό είναι η βάση που μπαίνει στο ποδήλατο. Είναι έτσι, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν το πιάνει, είναι οδοντοτό, φαίνεται, ναι. Και αυτό εδώ ξεβιδώνει και το βγάζουμε εντελώς. Αφού το βγάλουμε εντελώς, μετακινούμε αντίστοιχα πόσο μέσα ή πόσο έξω θέλουμε αυτό εδώ, για να μπορεί να ταιριάζει στο πάχος του τιμονιού και αντίστοιχα όταν το βάλουμε, το ξαναβιδώνουμε για να έρθει να ασφαλίσει και να μπορεί να κρατάει. Ή εγώ το έχω βάλει ανάποδα. Παίζει και εγώ να το έχω βάλει ανάποδα, αλλά θα το ξαναβγάλω, γιατί το βίδωνα και δεν έσφυγε. Και λέω τώρα πώς κρατάει αυτό και μένει ασφαλές? Όχι, και πάλι δεν σφίγγει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κάνω βλακεία. Αυτό δεν σφίγγει, τουλάχιστον αυτό δείχνει σε μένα. Γιατί όσο εγώ το βιδώνω, αυτό τόσο τραβάει και έρχεται και το τραβάει όλο και πιο έξω. Δηλαδή σφίγγει αυτό όλο και περισσότερο. Άρα μην κοιτάτε που εγώ εδώ πέρα βιδώνω και σταματημό δεν έχει. Αυτό όταν θα το βάλετε στο ποδήλατο και θα φτάσει στο τιμόνι, στο μέγιστο όριο που μπορεί να τραβήξει, όταν θα βιδώνετε, μετά θα αρχίσει και θα σφίγγει. Δεν θα πάει καθόλου πιο μέσα. Εδώ έχει το κλειψάκι που από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ναι, αυτό πρέπει να είναι, κρατάει τη βάση. Αν το δείτε, εγώ παράλληλα θα βγάζω το άλλο, το βλέπετε, εδώ που έχει το κλειψάκι. Είναι αυτό εδώ που λέγαμε. Σας βγάλω εγώ αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανοιχτό. Επάνω γράφει Q-Mount, ok, τίποτα. Όπως το βλέπετε είναι αυτό εδώ. Από πίσω έχει απλά τη βάση για να το βάλουμε, δεν έχει κάτι άλλο. Αν το ακούσετε, ακούγεται. Και εδώ, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο εγώ το αγόρασα κυρίως είναι το ότι, αν το δείτε από μέσα, έχει υποδοχές. Δεν είναι απλά το ότι πιάνει λίγο το κινητό, δηλαδή εδώ θα μπαίνει μέσα η γωνία του, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θεωρητικά αυτό το πατάμε, ναι, ωραία. πάει έτσι. Τώρα εγώ έχω κλείσει αυτά τα πλαϊνά, αν το δείτε, όταν τα πατάω αυτά, μεγαλώνουν αυτά τα προστατά από έξω. Και για να το ελευθερώσουμε, αν θυμάμαι καλά, πατάμε αυτό. Ναι, πατάμε αυτό. Και έρχεται και σφίγγει. Άρα, θα κάνουμε μία δοκιμή. Θα πάω εγώ να βάλω το δικό μου το κινητό, το P30 Pro, εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, ναι. Και θα δούμε και για ποιο λόγο λέει ότι μπαίνει και βγαίνει με το ένα χέρι. Αυτό λέει ότι μπαίνει με το ένα χέρι, γιατί υποτίθεται πως όταν βάλουμε το κινητό, η πλάτη του κινητού πατάει αυτό. Γιατί όταν αυτά τα πατάμε μέσα, αυτό το κουμπί βγαίνει προς τα έξω. Άρα θα πρέπει αυτό, τώρα βέβαια δεν θα φαίνεται, αν το βάλουμε σωστά όμως, να πιάσει εδώ πέρα πάνω και κάτω που σας έλεγα, θα πρέπει αυτό με το που το πατήσουμε να έρθει και να κλείσει. Ναι, όπως έκανε σε μένα τώρα. Και κλείνει έτσι. Το πιάνει. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα, η αλήθεια είναι, σε σχέση με πριν που ακουγόταν να κουνιέται. Εντάξει, ακούγεται, αλλά ακούγεται γιατί έχει το κενό που πάει μπροστά πίσω, δηλαδή το κενό εδώ πέρα μέσα. Δεν κάνει κάτι όμως, δηλαδή δεν πέφτει, αν το δείτε. Τίποτα. Και υποτίθεται ότι βγαίνει με το ένα το χέρι, γιατί όπως είμαστε εδώ, πατάμε αυτά, ανοίγουνε, μεγαλώνουν αυτά και βγαίνει το κινητό. Και δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται εδώ, που είναι προς τα έξω. Τώρα το βλέπετε που δεν είναι προς τα έξω. Φαίνεται, λογικά φαίνεται. Μαύρο χρώμα, όλο πλαστικό, και εγώ έχω περιέργεια να δω πώς μπαίνει εδώ. Λογικά μπαίνει από εδώ, ναι. Α, ωραία. Και είναι αυτό. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω. Το 360 μοίρες rotation. Πώς. Α, οκ. Λοιπόν. Αυτό το βάζουμε εδώ. Αυτό μπαίνει γενικότερα, αν το δείτε, έχει και στις δύο πλευρές εισόδους, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, όπως και να το βάλουμε, αυτό θα πιάσει. Όταν μπαίνει κάνει ένα κλικ, είναι πάρα πολύ αμυδρό βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ δυνατό για να ακουστεί. Και όταν θέλουμε να το γυρίσουμε, αυτό είναι σκληρό. Αν το ακούσετε, δεν ξέρω αν το πιάνει. Ναι, γυρνάει. Αλλά γυρνάει και δύσκολα, δεν είναι ότι γυρνάει εύκολα, μην περιμένετε δηλαδή ότι το βάλατε και θα πάει το κινητό έτσι επάνω, όχι. Σαν πρώτη εικόνα φαίνεται ok, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, αν θυμάμαι καλά το στείλανε και από Ευρώπη, δεν το καθυστερήσανε δηλαδή καθόλου, πρέπει να έρθει μέσα σε μια εβδομάδα, μια μισή, κάπου εκεί, δεν είμαι σίγουρος. Και βγαίνει κιόλας, το καλό, βγαίνει, ούτως ώστε να μην το δει κάποιος και σκεφτεί και πει «Α, οκ, ας το τζουρνέψουμε». Όχι. Τη βγάζουμε, την παίρνουμε μαζί μας σαν θήκη, άρα υποθέτουμε ότι θα είναι ασφαλής και δεν θα έχουμε θέματα και όταν επανέλθουμε τη βγάζουμε από την τσάντα μας ή από όπου την έχουμε αποθηκεύσει, την κοτσάρουμε πάνω σε αυτό γιατί δεν θα βγάζουμε και αυτό, αν και αν θέλετε μπορείτε να το βγάλετε επίσης και αυτό, την κοτσάρουμε όμως επάνω σε αυτό και πάμε τη διαδρομή μας κανονικότατα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα βολέψει με κάποια άλλη θήκη, γιατί είστε μερικοί που χρησιμοποιείτε τις θήκες αυτές που κρατάνε τα κινητά διάβροχα για να μην φοβάστε σε περίπτωση που σας πιάσει η βροχή ή οτιδήποτε, να μην γίνει μουσική με το κινητό και τέτοια. Σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν θα βολέψει και αν θα κάνει τη δουλειά που κάνει εδώ. Εμένα δεν με ανησυχεί γιατί το δικό μου το κινητό ούτως ή άλλως είναι αδιάβροχο από τη μαμά του. Γιατί η Huawei το P30 Pro το έχει κάνει αδιάβροχο, οπότε δεν με πειράζει το αν θα πιάσει βροχή ή οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω για το άλλο. Και αν είδα καλά, γιατί δεν το πρόσεξα, εδώ ναι, η Q-Mount λέει ότι δίνει και ένα χρόνο εγγύηση. Τώρα δεν ξέρω τι καλύπτει βέβαια αυτή την εγγύηση, αλλά δεν έχει σημασία και μόνο που υπάρχει αυτό μπορείς να μιλήσεις με την εταιρεία και να πάνε όλα καλά. Αυτό λοιπόν από μένα, αυτά για εσάς τους ποδηλάτες, μηχανόβιους, σκουτερόβιους ή οτιδήποτε. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε μου το ρωτάτε, μου το λέτε ή αν μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι περισσότερο. Από εμένα να προσέχετε, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εδώ πέρα στο κανάλι στο YouTube για να μπορούμε να τα λέμε και να πατήσετε και το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω τα βίντεο. Καλή συνέχεια, μείνετε ασφαλείς, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο και σας χαιρετώ. Γεια σας!